Από τον Απόστολο Βαρνάβα στον Χρυσόστομο τον Δεύτερο. Η ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου πάει πολλά χρόνια πίσω. Η εκλογή Αρχιεπισκόπου ήταν ανέκαθεν ένα σημαντικό γεγονός της πολιτικής ζωής του νησιού, από το οποίο δεν έλειπαν οι διαμάχες. Η κοίμηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου του Δεύτερου οδήγησε στην εκλογή νέου προκαθήμενου της Εκκλησίας της Κύπρου, ο οποίος θα αποτελέσει τον 76ο Αρχιεπίσκοπο στην ιστορία του νησιού. Οι προηγούμενοι 75 είναι όσοι καταγράφηκαν στα βιβλία της ιστορίας, παρόλα αυτά ο αριθμός ενδεχομένως να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθότι υπήρχαν περιόδοι που δεν υπάρχουν αναφορές για το ποιος ήταν στο συγκεκριμένο αξίωμα. Μερικοί από αυτούς, ο Αρχιεπίσκοπος Ανθέμιος, ο Κυπριανός, ο Κητίου Κύριλλος και ο συνωνόματός του Κυρινίας Κύριλλος, αλλά και ο Μητροπολίτης Πάφου Λεόντιος το 1947. Σημαντικότατη στάθηκε η εκλογή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου το 1950, ο οποίος διετέλεσε και ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις 16 Αυγούστου 1960 μέχρι το θάνατό του στις 3 Αυγούστου 1977. Μετά το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Δεύτερου το 1950, ο 37χρονος τότε Μακάριος ο Τρίτος εξελέγει νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Στον λόγο του υποσχέθηκε στο λαό ότι θα εργαστεί άοκνα για την Ένωση Κύπρου-Ελλάδας. Μετά το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ο Χρυσόστομος ο Πρώτος ανέλαβε το ποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου και στις 12 Νοεμβρίου του ίδιου έτους εξελέγει ομόφωνα Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Είναι φυσικό όταν κινδυνεύει εθνικά το πλήρωμα της Εκκλησίας, ο εκάστοτε προκαθήμενος της Εκκλησίας και γενικά και ο κλήρος ουσιαστικά πρέπει να αγωνίζεται μαζί με το πλήρωμα για τη διαφύλαξη της εθνικής του συνείδησης. Το 2002 διαγνώστηκε ότι πάσχει από την νόσο Αλτσχάιμερ. Το 2005 χειρουργήθηκε στο αριστερό ισχύο μετά από πτώση του από τα σκαλιά του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου. Μετά από πολυμήνη κατάκληση, κατά την οποία δεν μπόρεσε να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω και της ασθένειάς του, οι ιεράρχες της Κύπρου ζήτησαν τον Οκτώβριο του 2005 τη μεσολάβηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτό συγκάλεσε διευρυμένη σύνοδο στην Ελβετία τον Μάιο του 2006, η οποία κήρυξε τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο σε χειρία και ξεκίνησε τις διαδικασίες για την εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου. Αφού κηρύχθηκε ο Αρχιεπισκοπικός Θρόνος σε χειρία και πριν το θάνατο του Χρυσοστόμου του Πρώτου, ακολούθησαν εκλογές για να έρθει στο προσκήνιο ο Χρυσόστομος ο Δεύτερος, ο οποίος, αν και στη λαϊκή ψήφο, έλαβε λίγο περισσότερο από το 8%, αναδείχθηκε από την Ιερά Σύνοδο ως ο νέος Αρχιεπίσκοπος στις 5 Νοεμβρίου 2006 και η ενθρόνησή του πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Αφού ανέλαβε καθήκοντα, ο Αρχιεπίσκοπος προώθησε την αλλαγή του απαρχαιωμένου προηγούμενου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας, ο οποίος ήταν σε ισχύ από το 1914 και έκτοτε αναθεωρήθηκε δύο φορές. Δεν περνά μέρα που να μην περάσουν από αυτόν το γραφείο και φτωχός κόσμος που πεινά και νέοι που θέλουν να σπουδάσουν και δεν μπορούν λόγω οικονομικής δυσχέρειας και άρρωστοι που θέλουν να πάνε να δουν την υγεία τους. Ο τέος Αρχιεπίσκοπος έδωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του μάχη με τον καρκίνο και απεβίωσε τελικά στις 6:40 το πρωί της 7ης Νοεμβρίου του 2022.